Χαίρομαι που σας ακούω ξανά και που μας δίνετε βήμα. Λοιπόν, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού καταρχάς δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για δύο λόγους. Πρώτον, έχουν να κάνουν με πλήρη και ξεκάθαρη απεικόνηση της πλήρους αποθέσμησης της χώρας. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ουσιαστικά παίζουν με τους θεσμούς. Έβγαλαν την συνταγματική αναθεώρηση σαν αντιπερισπασμό στην επικαιρότητα η οποία δεν τους ευνοεί. Το κράτησαν δηλαδή σαν χαρτί στο μανίκι τους. Αυτά όμως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα, καταλαβαίνετε ότι παίζουμε ενού παικτής όπως λένε και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για τη θέσμηση της χώρας, την αναθέσμηση που είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει τώρα, δεν μπορούμε να παίζουμε. Στα πλαίσια αυτά είναι ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις του είναι ευκαιριακές, αποσπασματικές και δεν αφορούνται από καμία λογική. Δηλαδή, μιλάμε για την θέσμηση της απλής αναλογικής, την θέσμησή της σε συνταγματικό επίπεδο. Δηλαδή, την θέσμηση σε συνταγματικό επίπεδο της ακυβερνησίας της χώρας. Αν θέλουμε στην πραγματικότητα η χώρα να αποκτήσει μια σταθερότητα με δεδομένη την αστάθεια, την κοινωνική, την πολιτιστική, την πνευματική και κυρίως την οικονομική που είναι συνέπεια όλων αυτών, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό μέσα σε περιόδους ακυβερνησίας, οι οποίες κατά πάσα βεβαιότητα θα έλθουν σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε απλή αναλογική και μάλιστα ως μόνιμο εκλογικό σύστημα. Δεύτερον, παίζει λοιπόν με τους θεσμούς. Δεύτερον, ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας είναι πάγιο αίτημα όλων των προοδευτικών κομμάτων και των προηγμένων χωρών. Στην πραγματικότητα εγώ θα σημειώσω απλώς ότι στην Ελλάδα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία από την άποψη ότι δεν ζούμε σε θεοκρατικό καθεστώς στην πραγματικότητα. Αυτό η σύνδεσή τους έγινε με την ισοδοσία των ιερέων στην πραγματικότητα όταν τέθη το θέμα τη δεκαετία του 80 για την εκκλησιαστική περιουσία. Ναι, να διαχωριστεί, αλλά είναι μικρή η σημασία αν θα ομοιεί ή αν θα ξεκινάει με το ή στο όνομα της ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος. Συμφωνούμε επί της αρχής. Το θέμα είναι όμως ότι δεν δίδει τίποτα επιπλέον στην πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση, δεν μπορούμε να φτύνουμε κατάμουτρα στον λαό και να τον εμφανίζουμε ως τελικό κριτή σε περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανίζεται συμφωνία στη Βουλή όταν μιλάμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή, προτείνει ο Πρωθυπουργός η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να γίνεται απευθείας από το λαό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει συνένεση των 200-280 στις τρεις ψηφοφορίες στη Βουλή. Αυτό άκουσα εγώ. Σωστά, μάλιστα. Και τότε θα έρχεται ο λαός ως διαιτητής, ως τελικός κριτής, δηλαδή το εκλογικό σώμα, δηλαδή ο κυρίαρχος λαός που το ίδιο το Σύνταγμα τον ορίζει ως τέτοιον και το πολίτευμά μας, θα έρθει να διαιτητεύσει τις διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων επικουρικά. Αυτά δεν γίνονται. Βεβαίως πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τις εκλογές, όμως με μια απευθείας εκλογή η οποία θα γίνεται λελογισμένα και άμεσα και χωρίς να προηγούνται τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα πολλά ελέγχθησαν άνευ σημασίας. Κατάργησε επιτέλους τη διάταξη για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γιατί ουσιαστικά εδώ έχουμε επιφύλαξη υπέρ του νόμου, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το θέμα είναι ότι η ευθύνη των υπουργών και η ασυλία θα πρέπει να αναθεσμιστούν πλήρως. Οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν θα πρέπει να έχουν προνόμια τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την πολιτική τους δραστηριότητα και τη συνεισφορά τους στο πολίτευμα ως παραγόντων της δημοκρατίας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και κλείνουμε εκεί. Δεν λέγονται πολλά πράγματα όπως η αποφόρτιση από την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ο Πρωθυπουργός με τις αρμοδιοτήτες που έχει λειτουργεί σχεδόν σαν αυτοκράτορα. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία παρεμβαίνει άμεσα στην νομοθετική, βέβαια με την αρχή της δεδηλωμένης. Θα δούμε τώρα εδώ, και εδώ υπάρχουν εκτροπές πιθανές εν όψη και του Μακεδονικού, δηλαδή απώλεια δεδηλωμένης κλπ. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Και στην δικαστική, με την πίεση που ασκείται πολιτικά, αλλά και με την τελική απόφαση της κυβέρνησης κάθε φορά στην επιλογή των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων. Και με μια σειρά άλλων αρμοδιοτήτων. Πρακτικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι διακοσμητικός και δεν είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Και έτσι έχουμε έναν Πρωθυπουργό παντοδύναμο και σχεδόν, εντάξει να μην είμαστε υπερβολικοί, έχει
πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αρμοδιοτήτων ενός μονάρχη. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Τέλος, τι δεν λέγεται. Δεν λέγονται πολύ βασικά πράγματα σε σχέση με την αλλαγή των θεσμών. Του τρόπου, ας πούμε, της νομοθέτησης στη χώρα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και δεύτερο νομοθετικό σώμα, μια, ας πούμε, γερουσία, η οποία γερουσία θα ελέγχει την πιθανότητα φωτογραφικών διατάξεων, άσχετων τροπολογιών, σε οποιοδήποτε νομοθέτημα έρχεται. Γενικά θα έχουμε μια άνω βουλή με 50 εγνωσμένες προσωπικότητες, οι οποίες μπορούν να ελέγχουν ως δικαιοδοτικό όργανο, αφού αντίστοιχα θα μειωθεί η Βουλή σε 200 βουλευτές, λοιπόν θα αρχίσει έλεγχο στις αρμοδιότητες της Βουλής, κυρίως όσον αφορά την σύμφωνη με το Σύνταγμα άσκησή τους και κυρίως τη σκοπιμότητα και την ομιμότητα όσον αφορά, όπως είπα, σε φωτογραφικές διατάξεις. Και δεν λέγεται ακόμα. Ναι. Έλεγχος του πολιτικού χρήματος, ο οποίος πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και με συνταγματική πρόβλεψη, το κυριότερο όμως είναι ότι θα πρέπει να γίνει με έλεγχο μια διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, που σημαίνει? Και με νόμο του κράτους απλό μπορεί να περάσει αυτό. Είχαμε προτείνει έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων και δημοσιότητά τους, η οποία είναι κουτσουρεμένη, έχουν περάσει κάποιες διατάξεις, δεν φτάνουν. Δείτε την πρόταση της Δημοκρατικής Ευθύνης για το πώς πρέπει οι δημόσιες συμβάσεις να αντιμετωπίζονται και να θεσπίζονται προκειμένου να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια, γιατί από εκεί βγαίνει και το πολιτικό αλλά και το υπηρεσιακό, με επιτρέπετε σε εισαγωγικά να βάλω, χρήμα. Έτσι, και αυτό πρέπει να λυθεί και να θεσμιστεί αν θέλουμε να μιλάμε για μια άλλη πολιτεία. Έχουμε προτείνει τη συνταγματική θέση κινήτρων για επενδύσεις, για την προσέλκυση κυρίως ξένων επενδύσεων, αλλά και των ελληνικών. Δηλαδή, προτείναμε την θέσπιση τη συνταγματική ρήτρα χειρότερου φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, όταν γίνεται μια επένδυση, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποτροπής επενδύσεων λόγω της πολιτικής αστάθειας που αναμένεται με την απλή αναλογική, αλλά και κυρίως λόγω της αστάθειας των φορολογικών συστημάτων τα οποία αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, προτείναμε κάθε επένδυση που γίνεται ή κάθε επιχείρηση που ανοίγει να έχει συνταγματικά προβλεπόμενη ρήτρα ως χειρότερο φορολογικό σύστημα, αυτό το οποίο ισχύει όταν αρχίζει να γίνεται, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφάλεια δικαίου όσον αφορά στη φορολόγηση και στα υπόλοιπα, τέλος στην αντιμετώπιση της εν γέννη ως επένδυσης. Η Δημοκρατική Ευθύνη είχε στείλει στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή με 17 συγκεκριμένα σημεία προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τους καλούσε να θέσουν το θέμα, να εκκινήσουν τη διαδικασία της αναθεώρησης ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Γιατί η διαδικασία είναι σε δύο φάσεις, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Μία προκυρήσονται, αποφασίζονται οι αναθεωρητές διατάξεις και μετά τις εκλογές αναθεωρούνται και ανάλογα με το αν οι αναθεωρητές μπαίνουν με 180 από την προηγούμενη Βουλή μπορούν να αναθεωρηθούν με 151 ψήφους. Αν μπαίνουν με 151 ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με 180. Την ξέρετε τη διαδικασία. Η διαδικασία της αναθεώρησης είναι βαθιά πολιτική, ανοιχτή, αλλά στο τέλος είναι κοινοβουλευτική. Και έτσι έπρεπε να αρχίσει με μια σοβαρότητα από το Κοινοβούλιο να συζητείται 1-2 χρόνια.